και χειρότερα, θα έλεγα. Και χειρότερα. Ναι, ναι. Αλήθεια, ε. Θα σου πω τι γίνεται. Είμαι ένας πολύ δίκαιος άνθρωπος και όσοι με γνωρίζουν θα πούνε ότι είμαι και ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος. Με τους ευγενικούς, παρακαλώ. Με αυτούς που δεν είναι ευγενικοί, είναι δήθεν, είναι κουτοπώνηροι, είναι ανήθικοι, ανέντιμοι. Δεν μπορώ, αγριεύω, μου γυρίζουν τα μάτια. Φούργα, να έχεις την άχαστη ομάδα. Πού να χαστείς, έτσι. Γιατί, ακόμη, γιατί ασχολείσαι, δηλαδή τι θέλω να πω, κοίταξε με λίγο στα μάτια, χωρίς να κάνουμε ψυχοθεραπεία. Έλα, για... Ωραία. Πέρασε. Νιώθω ότι έχεις ακόμη νεύρα. Δηλαδή, να σου πω, νιώθω ότι, δηλαδή, τώρα, αν ας πούμε, σου έλεγα εγώ, χωρίς να πω όνομα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο κάποιον από αυτούς που μάλλον στο MasterChef να μιλήσει μαζί του και να ή μαζί της. Δεν λέω συγκεκριμένα κάποιον. Φοβάμαι να πω. Λέω εγώ. Και να του πεις, τι γίνεται, καλά, όλα καλά. Έλα, μωρέ, πάμε να τα ξεχάσουμε. Θα το έκανες? Όχι, δεν θα το έκανα. Βλέπεις. Γιατί το κρατάς μέσα σου? Θα σου πω. Γιατί εκεί που φτύνω, δεν ξαναγλύφω εγώ. Δεν θα πω εύκολα κάποια πράγματα. Και ούτε είμαι και ένας άνθρωπος παρορμητικός. Έχω ζυγίσει, τα έχω ξαναζυγίσει τα πράγματα. Λοιπόν, και για να πω ότι εσύ δεν μου κάνεις σαν άνθρωπος, είτε είναι η άβρα σου, είτε είναι... Δεν κολλάει, παιδί μου, η χημεία. Δεν ταιριάζουν οι χαρακτήρες μας. Έχει τελειώσει για μένα. Νιώθεις ότι μπορεί, λόγω του ότι ήσασταν σε ένα παιχνίδι, να συνέβαιναν όλα αυτά. Δηλαδή σε μια διαφορετική περίπτωση έξω, μπορεί η πίεση του παιχνιδιού ή η πίεση των καταστάσεων. Θεωρείς ότι βγαίνουν οι πραγματικοί χαρακτήρες? Ναι, ναι, θεωρώ ότι βγαίνουν οι πραγματικοί χαρακτήρες. Θεωρώ πως εάν φοράς μια μάσκα, πόσο θα τη φορέσεις αυτήν, πόσο θα την κρατήσεις? Τώρα, ειδικά το τελευταίο καιρό, πάρα πολύ λόγω του κορονοϊού. Αλλά θέλω να σου πω τώρα, εσύ μιλάς για την ανθρώπινη μάσκα που κάποιοι ζουν με αυτήν όλη τους τη ζωή πάλι. Ναι. Ξέρω πολλούς τέτοιους. Πίστεψέ με. Είμαι σίγουρη. Εγώ απλά το λέω. Και συγγνώμη που επιμένω, θα τη σταματήσω την κουβέντα εδώ. Να γλυκάνεις λίγο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, είσαι μια πολύ ωραία κοπέλα. Να γλυκάνεις. Δηλαδή, ακόμη και σε μια συζήτηση που σου κάνω για κάποιον άνθρωπο ή κάποιον από τον MasterChef που δεν τα πήγαινε καλά, άμα σε κινηματογραφήσω, άμα δεις τη φάτσα σου, πώς λέτε, αλλάζουν τα χαρακτηριστικά σου. Έχεις σαν να έχεις μένος. Όχι, μένος καθόλου. Θα σου πω, θα σου απαντήσω. Σε όλα τα παιδιά που συμβιώσαμε μαζί στο σπίτι, ειλικρινά το λέω αυτό και το εννοώ. Εύχομαι πραγματικά να έχουν μια λαμπρή πορεία σε οτιδήποτε και αν κάνουν στη ζωή τους. Αλλά δεν μπορώ να υποκριθώ και να σου πω ότι θα ξανακαθίσω μαζί στο τραπέζι να φάω να πιω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μάλιστα. Δεν θέλω. Ωραία. Θέλω να μου πεις ποια είναι τα αρνητικά του χαρακτήρα σου. Είμαι. Η υπομονή δεν είναι το ατού μου. Όχι. Κυρίες και κύριοι, τρία λεπτά ακόμα θα τη δείτε. Ξεκινάει ο χρόνος από τώρα. Δεν ήταν ποτέ η υπομονή από τα προτερήματά μου. Είμαι απόλυτη. Και σε αυτό θα σου πω ότι θέλω να το διορθώσω αυτό το πράγμα, αλλά μου είναι πολύ δύσκολο. Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Καταρχάς, είναι ένα πρώτο βήμα. Έχουν γίνει άπειροι τσακωμοί εδώ, με τον Διονύση και τον Γιώργο. Πλώς ο Διονύσης, επειδή είναι άντρας και είναι και πιο μεγάλος και είναι και πιο διπλωματικός από μένα, δεν κάθονται κλαρίνο απέναντί του. Σε μένα προσπαθούν να επιβληθούν. Και κάνοντας ένα bullying, αν μπορώ να το πω έτσι, σαν γυναίκα, έναν εκφοβισμό, μη τυχόν και σπάσω και τα παρατήσω και φύγω. Είναι πιο εύκολο να επιβληθούν σε μένα από ότι στο Διονύση. Θέλω να σου πω ότι την ώρα που έπεσε η ιδέα στο να έρθεις, πολλά παιδιά είπαν ότι σε κάποια πράγματα, δεν είπαν σε όλα, γιατί εγώ δεν ξέρω και τα πάντα που γίνανε εκεί πέρα μέσα, έτσι, θα ήταν και άδικο να πω σε όλα, να, γιατί δεν ξέρουμε τις καταστάσεις και δεν είναι εδώ και άλλοι να απαντήσουν. Μου είπαν λοιπόν πολλά παιδιά ότι σε πολλά πράγματα είχες δίκιο, αλλά δεν είχες τον τρόπο να το πεις. Ήσουν πάντα τόσο ξύθιμη που ακόμη και αυτοί που λέγανε ναι, δίκιο έχει η Κατερίνα, με το που σε βλέπανε τόσο αυτό, λέγανε μα το χάνει το δίκιο της με αυτό που κάνει. Να σου απαντήσω πάνω σε αυτό. Βεβαίως. Μου επιτρέπεις. Βεβαίως. Θεωρώ λοιπόν πως κάποιοι άνθρωποι καταλαβαίνουν μόνο όταν τους μιλάς στη δική τους τη γλώσσα. Ήδη να σου πω ότι αρχίζει και με τρομάζεις, να σου πω έτσι. Ναι, εντάξει. Να έχεις το νου σου λοιπόν. Είμαι σε απόσταση πλέον. Δεν θα έχω καλό τέλος σήμερα, να ξέρετε, αυτή τη βλέπω. Ναι, όταν μιλάς με ευγένεια, το εκλαμβάνουν ως αδυναμία αυτό το πράγμα. Οπότε, νομίζω ότι όταν υψώνουν λίγο η τόνη της φωνής, σέβονται καλύτερα. Μάλιστα. Είμαι βέβαιος ότι οι άντρες εφοβήθηκαν πάρα πολύ εσένα στη ζωή τους. Δηλαδή, αγαπήθηκες, γιατί είσαι ωραία γυναίκα. Σε ευχαριστώ πολύ. Λατρεύτηκες, τολμώ να πω. Δεν ξέρω τώρα αν λατρεύτηκα. Ξέρω εγώ. Αλλά
Εγώ θα μείνω στο δεύτερο ότι με φοβούνται. Ισχύει αυτό. Σε φοβούνται. Ναι, ναι. Δικαιολογημένα, έτσι, ή θεωρείς αδικαιολόγητα. Με την έννοια ότι εσύ δεν είναι. Τάκ, 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 δεν έχει. Ε, ένα και ένα. Δεν μπορώ να γίνω. Πολλές φορές να κάνω συζήτηση με τους φίλους μου, που έχω πολύ καλούς φίλους και πάρα πολλά χρόνια. Μου λένε, ρε παιδί μου, λίγο να γλυκάνεις, λίγο να ηρεμήσεις, να χαλαρώσεις. Γιατί να γλυκάνω, ρε παιδιά, δηλαδή γίνω μια μπάρμπι χωρίς να είμαι. Πώς θα γίνει τώρα, δηλαδή, για να έχω κάποιον άντρα δίπλα μου. Δεν θέλω ποτέ να μην έχω. Να φανταστείτε, εντάξει, όχι, το δέχομαι αυτό που λες. Είναι πιο τίμιο από το να νιαουρίζω στα καλά καθούμενα ενώ δεν είμαι γάτα. Δεν είναι αυτό. Συμφωνώ. Δεν είναι αυτό. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.